Καλησπέρα και καλώς ήρθατε στην εκπομπή Αυτοδιοικητικά. Σήμερα Παρασκευή 15 Φεβρουαρίου. Το πρώτο μέρος της εκπομπής θα το ανοίξουμε με τον Δήμο Ωραιοκάστρου για να καλησπερίσουμε εδώ στο στούντιο του σταθμού μας τον υποψήφιο Δήμαρχο Ωραιοκάστρου, τον κύριο Ανέστη Πολυχρονίδη. Καλησπέρα και καλώς ήρθατε, κύριε Πολυχρονίδη. Καλησπέρα σας, κύριε Σμελίκη. Σας ευχαριστούμε για τη δυνατότητα μας δίνετε να ακουστούμε στην εκπομπή σας. Σας ευχαριστώ και εγώ, κύριε Πολυχρονίδη. Η πολυετής εμπειρία σας από το χώρο της αυτοδιοίκησης σας οδήγησε και σε αυτές τις εκλογές να διεκδικείτε το Δήμο Ωραιοκάστρου, το Δημαρχιακό Θόκο Ωραιοκάστρου. Πώς έχουν αλλάξει τα πράγματα για σας σε αυτές τις εκλογές, τι ζυμώσεις έχουν συντελεστεί για να πάρετε αυτή την απόφαση και πώς συγκροτήσατε την ομάδα που σας πλαισιώνει? Βασικά, το ενδιαφέρον μου προκύπτει βλέποντας την αδυναμία να παραχθεί έργο σε αυτήν την περίοδο, σε αυτήν την πενταετία, που θεωρώ είναι μια χαμένη πενταετία για το Δήμο Ωραιοκάστρου και σε αντιπαράθεση με τις δυνατότητες που έχει ο Δήμος Ωραιοκάστρου ως Δήμος, ως χώρος γενικά σε σχέση με το πολεοδομικό συγκρότημα. Η εμπειρία μου δείχνει ότι μπορούν να γίνουν πάρα πολλά πράγματα στο Δήμο Ωραιοκάστρου. Αν σκεφτεί κανείς αυτά που στην προηγούμενη τετραετία, τριετία κατορθώσαμε και πετύχαμε και κατασκευάσαμε στο Δήμο Ωραιοκάστρου, σε σχέση με το τι γίνεται σήμερα. Μιλάτε για τη θητεία 10-14. Μιλάμε για τη θητεία 11-14, η οποία κατά γενική ομολογία ήταν η πιο δύσκολη περίοδος για τους αυτοδιοικητικούς. Αν θυμάστε καλά, επειδή είχε καταργηθεί. Ήταν η πρώτη θητεία του Καλλικράτη. Δεν ήταν μόνο η πρώτη θητεία του Καλλικράτη, ήταν γενικά ήταν η κατάργηση των ομαρχιών. Πήγαμε σε δύο βαθμίδες, σε πρώτη και δεύτερο βαθμό αυτοδιοίκησης, με αποτέλεσμα πολλές αρμοδιότητες να πηγαίνουν μία από τη μία αυτοδιοικητική μονάδα στην άλλη. Υπήρξε μία ανακατανομή αρμοδιοτήτων, η αλήθεια. Τεράστια ανακατανομή. Και σε συνδυασμό με την περικοπή των πόρων, με τις μετακινήσεις του προσωπικού. Ήταν πραγματικά, μόνο να σκεφτείτε στο Δήμο Ωραιοκάστρου ότι έγινε μια τεράστια προσπάθεια, τρεις διαφορετικοί δήμοι, τριών διαφορετικών ταχυτήτων να ενωθούν και να λειτουργήσουν ως ένα, οι υπηρεσίες, οι αντίστοιχες, τα νομικά πρόσωπα. Όλα αυτά ήταν μια τεράστια δουλειά που έγινε σε εκείνη την περίοδο και ταυτόχρονα όμως παρήχθηκε έργο. Πολύ σοβαρό έργο που είχε να κάνει με τις αναπλάσεις που είχαν γίνει, που υλοποιήθηκαν κιόλα σε ένα πολύ σύντομο χρονικό διάστημα, με κατασκευές δρόμων, με κατασκευές δικτύων υπονομών, με λύσεις του προβλήματος της αποχέτευσης και τα μια σειρά άλλων ενεργειών. Και αυτό είχε να κάνει καθαρά με τη δουλειά που εκείνη την περίοδο και τη σοβαρότητα που δείξαμε και την διαρκή επαγρύπνησή μας, ώστε να διεκδικούμε κονδύλια. Κάτι το οποίο δυστυχώς αυτή την πενταετία δεν έχει να επιδειχθεί κάτι αντίστοιχο, κάτι παρόμοιο. Δεν πήρε η παρούσα διοίκηση του Δήμου την συνέχεια της δικής σας προσπάθειας για να ολοκληρώσει κάποια πράγματα, κύριε Πολυχρονίδη? Συνέχεια. Πολύ καλή ερώτηση. Σχετικά με τη συνέχεια, όσον αφορά τη συνέχεια, είχαμε ένα πρόγραμμα ενεργειακής αναβάθμισης του κλειστού γυμναστηρίου, το οποίο πράγματι το συνέχισε, το εκτέλεσε στην ουσία, γιατί εμείς είχαμε προετοιμάσει τα πάντα, τη χρηματοδότηση και το εκτέλεσε η παρούσα διοίκηση. Παρ' όλα αυτά υπάρχουν προβλήματα όσον αφορά την κατασκευή και την ολοκλήρωση του έργου. Ένα άλλο έργο ήταν τα 3 εκατομμύρια τα οποία είχαν να κάνουν με την κατασκευή του δημοτικού σχολείου, του δεύτερου δημοτικού σχολείου στο Παλαιόκαστρο, όπου παρόλη την αλλαγή της χρηματοδότησης κτλ. Φτάσαμε να δημοπρατηθεί το έργο, ξεκίνησε ο εργολάβος και σε 2 μήνες μέσα κηρύχθηκε έκτοτος, γιατί προφανώς είχε αδυναμίες, αλλά και ίσως να είναι ένα κομμάτι και χειρισμού της όλης της υπόθεσης. Η ουσία είναι ότι το σχολείο δεν έγινε, κινδυνεύει να πενταχθεί. Θεωρούμε ότι με βάση αυτά που μας επιδεικνύονται όσον αφορά τα έγγραφα, ότι θα προχωρήσει σε νέα δημοπράτηση, το ελπίζουμε αυτό και είμαστε σίγουροι ότι εμείς θα το κατασκευάσουμε, γιατί από εκεί και πέρα δεν έχει να παρουσιαστεί κανένα ολοκληρωμένο έργο σε αυτή τη θητεία. Εσείς τώρα λοιπόν, κύριε Πολυχρονίδη, στην ουσία είστε η διάδοχη κατάσταση μιας υπάρχουσας δημοτικής παράταξης, της οποίας είστε και επικεφαλής με τη σημερινή της μορφή, βέβαια. Με τη σημερινή της μορφή, ακριβώς. Την οποία θα αλλάξετε στη συνέχεια, αλλάζετε, ήδη έχετε επιλέξει ένα άλλο όνομα, για να συγκροτήσετε αυτόν τον νέο συνδυασμό που επιθυμείτε. Ναι, γιατί στο καινούριο, στο διευρυμένο Δήμο Ωραιοκάστρου, όπως είναι σήμερα, για πρώτη φορά, έτσι μετά από συνεννόηση με πολλά στελέχη από την παράταξη, αποφασίσαμε να κάνουμε ένα καινούριο ξεκίνημα και να μπω επικεφαλής αυτής της προσπάθειας. Το όνομα της καινούργιας παράταξης που θα διεκδικήσει την ψήφο των πολιτών στις 26 Μαΐου είναι Συνεργασία Τώρα. Εκ των πραγμάτων, δηλαδή, δημιουργούνται νέες προϋποθέσεις και με το όνομα αυτό ανοίγουμε, διευρύνουμε και το κάλεσμα προς όλους τους ενδιαφερόμενους να
συνεδεχώσω την παράταξή μας και να κάνουμε ένα κοινό ξεκίνημα. Θα λέγατε ότι κομματικά υπάρχει κατεύθυνση? Όχι, καμία απολύτως. Είναι ένα καθαρά αυτοδιοικητικό σχήμα. Μέσα στην παράταξη υπάρχουν όλες οι αποχρώσεις του πολιτικού φάσματος και αυτό είναι το θετικό, ότι κανείς μας δεν βάζει τις πολιτικές του επιθέσεις, αλλά βάζει καθαρά την αυτοδιοικητική του εμπειρία και την όρεξη και τη διάθεση που έχει να εργαστεί για το Δήμο. Εσείς έχετε ξεκινήσει, βέβαια, στο πλαίσιο της προεκλογικής εκστρατείας για τους επόμενους μήνες, έχετε ξεκινήσει επαφές σε τοπικά διαμερίσματα σε περιοχές του Δήμου Ωραιοκάστρου και μάλιστα τις έχετε βαφτίσει και όλες αυτές τις επαφές, κύριε Πολυχρονίδη. Μιλήστε με τον Ανέστη. Είναι αρκετά προσιτό, αρκετά άμεσο στον πολίτη, σαν προσπάθεια. Η εμπειρία έχει δείξει ότι κανείς δεν πρέπει να σχεδιάζει και να ενεργεί χωρίς να λαμβάνει υπόψη του τις τοπικές κοινωνίες. Είναι πάρα πολύ βασικό να επικοινωνείς με τον κόσμο, να αφουγκράζεις την κοινωνία και να σχεδιάζεις με βάση τα ακούσματα και τις επιθυμίες της κοινωνίας. Καμιά φορά έχουμε κάτι στο μυαλό μας, το λέμε, έχουμε μεγάλα όνειρα, μεγάλα σχέδια, αλλά όλα αυτά θα πρέπει να συμβαδίζουν και με τις επιθυμίες της τοπικής κοινωνίας. Από τις πρώτες συναντήσεις που κάναμε στις διάφορες κοινότητες, σήμερα μάλιστα στις 8 η ώρα είμαστε στο Δρυμό, και κάνω και ένα κάλεσμα από εδώ σε όλους τους κατοίκους του Δρυμού να έρθουν στο ΚΑΠΗ εκεί στις 8 η ώρα για να συζητήσουν μαζί μας. Από όλες αυτές τις συναντήσεις αποκομίζουμε χρήσιμες προτάσεις. Αντιλαμβανόμαστε πού πρέπει να επικεντρώσουμε την πολιτική μας ούτως ώστε την επόμενη μέρα να είμαστε χρήσιμοι και ουσιαστικοί. Αποφεύγοντας τα μεγάλα λόγια και τις μεγάλες κουβέντες. Είναι πολύ βασικό να πας πάνω στον πολίτη, να φουγκραστείς τον πολίτη. Πού πήγατε μέχρι σήμερα, κύριε Πολυχρονίδη? Πήγαμε στο Μελισσοχώρι, μετά πήγαμε στο Πετρωτό, εχθές ήμασταν στη Νέα Φιλαδέλφια, σήμερα είμαστε στο Δρυμό, αύριο είμαστε στο Μεσαίο, όπου στο Μεσαίο γίνεται και η μεγάλη κουβέντα για την καινούργια διαδότηση. Από την αποκεντρωμένη. Για τα δύο λατομεία. Εκεί θα σταθούμε αναλυτικά. Την επόμενη εβδομάδα συνεχίζει την περιόδια μας Μελιτή, Μονόλοφο, Πεντάλοφο, Νεοχορούδα και κλείνουμε τον κύκλο των πρώτων επαφών μας στο Ρεόκαστρο. Από όλες αυτές τις επαφές αποκομίζουμε χρήσιμες προτάσεις και τις αναλύουμε. Προχωράμε στη σύνθεση σε συνδυασμό με τις γνώσεις που έχουμε με τους μηχανικούς, με τους τεχνικούς, με όλους τους ενδιαφερόμενους και θα κάνουμε ένα δεύτερο κύκλο επαφών περίπου ένα μήνα πριν την ημερομηνία των εκλογών, όπου όλες αυτές οι προτάσεις που ακούσαμε θα τις συνθέσουμε και θα καταθέσουμε τον προγραμματικό μας λόγο. Φαντάζομαι δεν σας είναι και τελείως έκπληξη κάποια πράγματα που ακούτε, γιατί από την εμπειρία σας στο Δημοτικό Συμβούλιο πάνω κάτω ξέρετε τι συμβαίνει. Ξέρετε όμως τι γίνεται, κυρία Σμερλή. Ποτέ δεν ξέρεις. Δηλαδή, χθες πήγαμε στη Φιλαδέλφεια και το μυαλό μου ήταν σε άλλα πράγματα. Ήξερα κάποια πράγματα, θεωρούσα ότι εκείνο είναι σοβαρό για τον κόσμο, το άλλο το θέμα. Και βγήκε μέσα από την κουβέντα τόσες χρήσιμες παρατηρήσεις, προβλήματα της καθημερινότητας. Η οδική ασφάλεια. Πάνω θα το δούμε στη συνέχεια. Βάλτε, σας παρακαλώ, μία άνω τελεία, ναι. Γιατί θέλω να καλησπερίσουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον κύριο Νεκτάριο Καλατζή. Είναι πρόεδρος της Ένωσης Νέων Αυτοδιοικητικών Ελλάδος, καθώς είναι. Σε λίγα λεπτά θα ξεκινήσει μια ξεχωριστή εκδήλωση που διοργανώνει η Ένωση Αυτοδιοικητικών Ελλάδος. Είναι μια ημερίδα για την ανάπτυξη στη Δυτική Θεσσαλονίκη. Νομίζω ενδιαφέρει όχι μόνο τους νέους αυτοδιοικητικούς, αλλά όλους τους αυτοδιοικητικούς της περιοχής. Κύριε Καλατζή, καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Κύριε Καλατζή, πείτε μας δύο λόγια για αυτή την πρωτοβουλία της Ένωσης, για την σημερινή εκδήλωση για την ανάπτυξη της Δυτικής Θεσσαλονίκης. Η Ένωση Νέων Αυτοδιοικητικών Ελλάδος εδώ και 4 χρόνια δραστηριοποιείται σε όλη τη χώρα. Έχει μέλη δημοτικούς και περιφερειακούς συμβούλους. Και όταν λέμε νέους, δεν λέμε αποκλειστικά ηλικιακά, αλλά νέους στα χρόνια που είναι φοιτητές. Έχουμε παρουσία από το Καστελόριζο μέχρι τη Μάνη, μέχρι τη Κυθράκη, μέχρι την Κέρκυρα. Έχουμε πάει σε όλη τη χώρα, σε όλες τις περιφέρειες της χώρας και πάντα λέμε για αναπτυξιακές δυνατότητες της κάθε περιοχής. Έχουμε καλύψει όλες τις περιφέρειες και είχαμε και σήμερα να κάνουμε για τη Δυτική Θεσσαλονίκη και να μιλήσουμε για τις δικές της αναπτυξιακές δυνατότητες που έχει η περιοχή και να αναπτυχθεί και να έρθουν επιπλέον νέες θέσεις εργασίας και για τους νέους ανθρώπους που τόσο επιζητούμε. Ποιοι θα μιλήσουν, κύριε Καλατζή, στη σημερινή εκδήλωση? 6.30 ώρα είναι σε πολύ λίγα λεπτά αρχίζει στη Μονή Λαζαριστών. Μιλήσει ο κύριος Χουντίκα, α πούμε, ότι περιφέρει την ανάπτυξη τη κεντρική Μακεδονία. Το κύριο Κύριε Καλατζή, επιτρέψτε μου λίγο, με συγχωρείτε. Αν είναι εύκολο, μείνετε σε ένα σταθερό σημείο για να μπορούμε να έχουμε καλή επικοινωνία, γιατί χάνετε το σήμα σας. Ναι. Θα μιλήσει ο κύριος Χουντίκα.
Ναι, ο αντιπεριφερειάρχης, ο κύριος Γιουτίκας, ναι. Ο αντιπεριφερειάρχης, ο κύριος Λάζαρος Κυρίζογλου, ο δήμαρχος από τη Σαμπετοκύπου. Ο πρόεδρος της ΠΕΔ, ναι. Πρόεδρος της ΠΕΔ. Θα μιλήσει ο πρόεδρος Ένωσης Ξενοδόχων Θεσσαλονίκης, της Μαδρίνος. Θα μιλήσουν δύο μέλη που έχουμε, μέλη της Ένωσης Νέων Αυτοδιοικητικών Ελλάδος, η κυρία Ίνο από το ΟΡΕΟΚΑ, ο Δημοτική Σύμβουλος, και η κυρία Χαριζάνη, το Δήμο Παύλου Μελά. Και επίσης ακόμα ένας επιχειρηματίας, νέος άνθρωπος που δραστηριοποιείται στα Όστρακα και είναι εξαγωγέας, και αυτό που θέλουμε να δείξουμε είναι ότι γίνονται ακόμα και στη Θεσσαλονίκη. Μπορεί κάποιος και να παράγει και να εξάγει. Πολύ βασικό. Κύριε Καλατζή, ευχόμαστε κάθε επιτυχία βέβαια στη σημερινή εκδήλωση. Εν ώψη των εκλογών θα κάνετε κάτι, θα διοργανώσετε κάποια σχετική εκδήλωση ή μερίδα? Εμείς κάνουμε πιο πολύ, παίρνουμε την κάθε περιοχή. Δηλαδή αυτό που μας ενδιαφέρει είναι το αναπτυξιακό κομμάτι. Δηλαδή ουσιαστικά ολοκληρώνουμε αυτή την τετραετία, μιας και σε τρεις μήνες έχουμε δημοτικές και περιφερειακές εκλογές, ολοκληρώνουμε όλο το κύκλο που έχουμε κάνει σε όλη τη χώρα από τη Θεσσαλονίκη. Αυτό που μας ενδιαφέρει είναι κάθε περιοχή να αναδείξει τα συγκριτικά πλεονεκτήματα. Και δεν βλέπουμε αποκλειστικά, δηλαδή ως ορίζοντα εκλογών, ότι υπάρχει μια συνέχεια, και αυτό που θέλουμε να δείξουμε είναι ότι οι νέοι άνθρωποι πρέπει να συμμετέχουν στα κοινά, πρέπει να ασχολούνται με τα κοινά και πόσο μάλλον να συνεισφέρουν στις τοπικές κοινωνίες. Mm-hmm. Γιατί υπάρχουν νέοι άνθρωποι σε όλη τη χώρα, οι οποίοι δραστηριοποιούνται και ασχολούνται με την τοπική αυτοδιοίκηση και προσπαθούν παράλληλα με την εργασία τους και την αγάπη προς την πόλη τους να συνεισφέρουν. Η δική σας εμπειρία τι λέει? Οι νέοι αυτοδιοικητικοί είναι γνώστες επαρκώς των θεμάτων του τόπου τους? Οι νέοι αυτοδιοικητικοί έχουν αρκετά μεγάλη διάθεση προσφοράς, που είναι το βασικό. Από εκεί και πέρα νομίζω ότι και οι παλαιότεροι αυτοδιοικητικοί πρέπει να αναδείξουν και να βοηθήσουν τους νεότερους αυτοδιοικητικούς και να τους δώσουν τις δυνατότητες και το χώρο προκειμένου να δραστηριοποιηθούν και να αποκτήσουν και αυτή την εμπειρία που πρέπει να αποκτήσουν. Μάλιστα, αυτό είναι ένα καλό μήνυμα για τις εκλογές, τώρα που συγκροτούνται ακόμη οι συνδυασμοί. Κύριε Καλατζή, να σας ευχαριστήσω. Καλή επιτυχία στην διοργάνωση. Καλή παραμονή στην πόλη της Θεσσαλονίκης. Να είστε καλά. Πολύ, ευχαριστώ. Να είστε καλά. Αυτό που υπόθηκε, κύριε Πολυχρονίδη, πώς το σχολιάζετε, ότι πρέπει οι παλιοί αυτοδιοικητικοί με την εμπειρία τους να καθοδηγήσουν και τους νέους? Αυτό ακριβώς αποτελεί και μέρος της δικιάς μας φιλοσοφίας. Και προσωπικά και τη δικιά μου φιλοσοφία για το πώς θα πρέπει οι νέοι να μπουν και πόσο πρέπει να υποστηριχθούν από τους παλιούς, ούτως ώστε να αποκτήσουν αυτά τα εφόδια που χρειάζονται και να από μόνοι τους να αναπτύξουν όλη την πρωτοβουλία και σαν νέοι άνθρωποι να προσφέρουν. Μάλιστα, στο ψηφοδέλτιό μου, προχθές ανακοίνωσα την υποψηφιότητα για τη θέση του Δημοτικού Συμβούλου του Δήμου Ρεοκάστρου, ενός νέου 18 χρονών, μόλις έκλεισε τα 18 του χρόνια. Έδειξε ενδιαφέρον από μόνος του. Είναι ένα παιδί το οποίο μαθαίνει τώρα. Σαν ζαχαροπλάστης στον ΟΑΕΔ, κάνει την μάθησή του, κάνει την πρακτική του και έδειξε ενδιαφέρον για τα κοινά. Λοιπόν, τον αγκάλιασε αυτό το παιδί και πραγματικά έτσι χαίρομαι πάρα πολύ που έδειξε τη διάθεση. Και έχω επίσης στο άμεσο προσεχώς μέλλον, θα έχω ακόμη αρκετά νέα παιδιά τα οποία ενδιαφέρονται, τα παιδιά μορφωμένα, τα οποία έχουν κλείσει ένα κύκλο σπουδών και έχουν και τη διάθεση και τον χρόνο να αφιερώσουν για το Δήμο τους, ούτως ώστε να διορθωθούν πολλά κακώς κείμενα από τη δικιά τους πλευρά. Εξάλλου είναι πολύ βασικό. Εμείς έχουμε κλείσει ένα μεγάλο κύκλο και κάπου σιγά σιγά παίρνουμε το δρόμο. Κλείνει ο κύκλος μας, θα έλεγα γενικά, αλλά από πίσω έρχονται τα παιδιά αυτά τα οποία θα πρέπει να αναλάβουν τις ευθύνες για την περιοχή μας για τις επόμενες δεκαετίες. Επειδή ακριβώς, κύριε Πολυχρονίδη, το λέτε, θα μου δώσετε και την ευκαιρία να διατυπώσω και το επόμενο ερώτημα. Επειδή αναφέρατε ότι σταδιακά κλείνεται ένα κύκλο, σε αυτές όμως τις εκλογές τώρα που διεκδικείτε το Δήμο Ρεοκάστρου, ζητάτε την εμπιστοσύνη μέσω της ψήφου των δημοτών για άλλη μια φορά. Δημότες που μέχρι τώρα σας έχουν αναδείξει δημοτικό σύμβουλο, σας έχουν τιμήσει με την ψήφο τους κτλ. Μέσα από μια παράταξη όμως που ενδεχομένως να θεωρήσουν κάποιοι ότι ό,τι είχε να προσφέρει, το πρόσφερε. Δηλαδή, ποιο είναι αυτό το νέο που θέλετε εσείς να εισάγετε και πώς θα πείσετε γι' αυτό το δημότη? Για να μην μπερδευόμαστε. Εγώ ήμουν υποψήφιος δημοτικό σύμβουλο και σε εκλογές του 2010 και του 2014. Δεν ήμουν υποψήφιος δήμαρχος. Δημοτικό σύμβουλο, ναι. Σαν δημοτικό σύμβουλο. Υπηρετήσατε κάποιες παρατάξεις. Υπηρέτησα την παράταξη αυτή, η οποία στο διευρυμένο Δήμο Ρεοκάστρου διεκδίκησε και πήρε τη διοίκηση. Αυτό το θεωρείτε εσείς συγκριτικό πλεονέκτημα σε σχέση με κάποιο νέο τελείως πρόσωπο που δεν έχει ασχοληθεί με την αυτοδιοίκηση και παρουσιάζει τώρα για πρώτη φορά τις ιδέες του και τις προτάσεις του? Όχι, δεν θεωρώ ότι είναι ούτε μειονέκτημα ούτε πλεονέκτημα. Αλλά σίγουρα το να έχει κάποιο εμπειρία, το να μπορεί να χειρίζεται καταστάσεις,
όπως επίσης και στο φινάλε κρινόμαστε όλοι από τον κόσμο, από τους πολίτες. Εμείς κριθήκαμε και προσωπικά στις τελευταίες εκλογές ο κόσμος με ανέδειξε μέσα στο Ρεόκαστρο πρώτα από όλους τους δημοτικούς συμβούλους. Δηλαδή από όλων των παρατάξεων. Φαίνεται ότι η δουλειά και που γίνεται. Της πλειοψηφίας ακόμη. Και της πλειοψηφίας. Ναι. Μέσα στη Δημοτική Ενότητα Ρεόκαστρο. Ακριβώς. Και της πλειοψηφίας από όλους. Αυτό δείχνει ότι. Αυτή είναι και η πρίκα σας αυτές τις εκλογές. Αυτή είναι η πρίκα μας και υπάρχει και η αναγνώριση από την πλευρά του κόσμου ότι όλη η δουλειά που γίνεται όλα αυτά τα χρόνια, γιατί στην ουσία υπηρετούμε την τοπική κοινωνία, είμαστε κοντά στην τοπική κοινωνία, σε όλες τις εκφάσεις της καθημερινότητας είμαστε δίπλα στον πολίτη, αυτό το πράγμα επιβραβεύεται. Και επιβραβεύτηκε και τελικά ο κόσμος είναι ο κριτής. Τουλάχιστον όσον αφορά, κάθε φορά κρινόμαστε, κάθε 4 χρόνια κρινόμαστε από τον κόσμο. Ζητάμε την ψήφο του κόσμου. Αυτή, όπως είπατε πολύ σωστά, είναι η πρίκα μου. Επειδή ακριβώς υπάρχει πολύ καλή αποδοχή, υπάρχει εμπειρία. Αυτά ήταν και το βασικό κίνητρο να ασχοληθώ και να διεκδικήσω πλέον από τη θέση του υποψήφιου δημάρχου την ψήφο των συμπολιτών μου. Μάλιστα. Είχαμε μείνει, κύριε Πολυχρονίδη, στη Νέα Φιλαδέλφεια και στο τι τελικά σας είπαν οι κάτοικοι με τους οποίους συνομιλήσατε. Η έλλειψη οδικής ασφάλειας ήταν ένα από τα ζητήματα που έθεσαν. Γιατί, τι συμβαίνει στο οδικό δίκτυο της περιοχής? Να κοιτάξτε να δείτε. Η Νέα Φιλαδέλφεια είναι ένας πολύ όμορφος οικισμός. Έχει μια πανέμορφη πλατεία όπου στην πλατεία συγκεντρώνονται πάρα πολλά παιδιά, πάρα πολλά μικρά παιδιά και παίζουν. Δεξιά και αριστερά από την πλατεία υπάρχουν 2 δρόμοι οι οποίοι είναι σε ευθεία και υπάρχουν πάρα πολλοί οδηγοί οι οποίοι αναπτύσσουν ταχύτητες δεξιά και αριστερά από την πλατεία. Και καταλαβαίνετε όταν παιδιά παίζουν σε ένα σημείο και πολύ εύκολα η μπάλα μπορεί να πεταχτεί στον δρόμο. Είχαμε και το καλοκαίρι ένα τραγικό ατύχημα. Ευτυχώς με καλή κατάληξη το παιδί σώθηκε, δεν είχαμε κάτι δυσάρεστο. Οπότε εκ των πραγμάτων ο κόσμος έχει φοβίες να αφήσει τα παιδιά του σε συγκεκριμένο χώρο. Άρα θα πρέπει να ληφθούν μέτρα, ούτως ώστε οι ταχύτητες να μειωθούν στο συγκεκριμένο σημείο. Επίσης, στην είσοδο της Νέας Φιλαδέλφειας από την πλευρά του νομού Κιλκίης, από την Ξυλοκερατιά, είναι μια ευθεία στην οποία αναπτύσσονται και εκεί πολλές ταχύτητες. Οι οδηγοί μπαίνοντας από τον δρόμο, μπαίνοντας μέσα στον οικισμό, δεν κόβουν ταχύτητα, δεν αλατώνουν ταχύτητα, δεν λαμβάνουν υπόψη τους τις πινακίδες stop, με αποτέλεσμα να έχουν γίνει επανειλημμένως ατυχήματα και να κινδυνεύουν και εκεί οι πεζοί και τα μικρά παιδιά προπάντων, γιατί καταλαβαίνετε ότι αλλιώς λειτουργεί ένα παιδί σε ένα αστικό περιβάλλον και αλλιώς λειτουργεί σε ένα περιβάλλον όπου είναι αεροκατοικημένο, όπου έχει μάθει να βγαίνει από την αυλή του να πηγαίνει στο σχολείο και δεν έχει τόσο την αίσθηση του κινδύνου όσον αφορά τα διερχόμενα αυτοκίνητα. Ο Δήμος μπορεί να παρέμβει σε αυτές τις καταστάσεις. Σε συνεργασία, φαντάζομαι, με τις υπηρεσίες. Ο Δήμος μπορεί να παρέμβει. Υπάρχουν, σήμερα μας δίνει η τεχνογνωσία, μας δείχνει πολλές λύσεις. Σαν μηχανικός, έχω ασχοληθεί πολλές φορές με τέτοιου είδους μελέτες. Μάλιστα, η πρώτη πρόταση που κατέβασα σαν σύμβουλος δημοτικός που είχα εκλεγεί στον τότε Δήμο Ρεοκάστρο ήταν να δημιουργηθούν 3 κυκλικοί κόμβοι σε 3 σημεία Καρμανιόλα που είχαν πάρα πολλά ατυχήματα. Κάτι το οποίο ευτύχησα σαν αντιδήμαρχος τεχνικό να υλοποιήσω και μειώσαμε τα ατυχήματα κατακόρυφα. Δηλαδή τα μηδενίσαμε στην κυριολεξία. Στα συγκεκριμένα 3 σημεία Καρμανιόλος όπου είχαμε πολλαπλά ατυχήματα, κατορθώσαμε και να έχουμε πλέον. Αν θα γίνει κάτι, θα γίνει κάτι με μικροζημίες, με λαμαροδουλειές. Τίποτα το τραγικό και είναι και πολύ λειτουργικό το σύστημα. Κάτι αντίστοιχο θα μπορούσε να γίνει στη Νέα Φιλαδέλφεια, λαμβάνοντας κάποια άλλα μέτρα. Η τεχνογνωσία και μας δίνει τη δυνατότητα να παρεύουμε και να μειώσουμε στο ελάχιστο τις ταχύτητες. Και αυτό είναι το ζητούμενο στην τελευταία ανάλυση. Θα πρέπει να βάλουμε στην πολιτική μας να βάλουμε προτεραιότητες. Και η προτεραιότητα για μας τουλάχιστον έχει η ασφάλεια των πεζών σε πρώτη γενικότερα φάση. Ζητήματα με το οδικό κύκλωμα στο Δήμο υπάρχουν, κύριε Πολυχρονίδη. Έχουμε τεράστια. Επίσης, από την ίδια περιοχή, τη Νέα Φιλαδέλφεια, γίνατε και αποδέκτης παραπώνων όσον αφορά την αγροτική οδοποιία. Και έθεσαν ζητήματα. Θέθηκαν θέματα. Η αγροτική οδοποιία έχει να κάνει με τη συντήρηση, με την τακτική συντήρηση που πρέπει να γίνει των αγροτικών δρόμων. Δεν είναι διαχρονική ευθύνη του Δήμου. Είναι, αλλά αυτό πρέπει κάθε χρόνο, από ό,τι μας είπαν οι κάτοικοι, και έχουν δίκιο και από την εμπειρία δικιά μας το δείχνει ότι θα πρέπει σε ετήσια βάση, 1-2 φορές το χρόνο, να γίνονται παρεμβάσεις σε ορισμένα σημεία, γιατί η αγροτική οδοποίηση έχει να κάνει με δρόμους οι οποίοι είτε είναι. Εσείς λαμβάνατε ελαφρώς, μέρη στη δική σας θητεία. Λαμβάναμε. Τουλάχιστον σε ετήσια βάση. Αγροτική οδοποίηση, βέβαια. Αγροτική οδοποίηση γινόταν σε τακτά χρονικά διαστήματα. Μάλιστα, χρησιμοποιούσαμε και πάρα πολύ και τη δυνατότητα που έχουμε με τη χαλικόστρωση των δρόμων, ούτως ώστε η πρόσβαση προς τους αγρούς. Τις περιόδους που γίνεται η σπορά, αλλά και λίγο πριν το θερισμό, που θα πρέπει κανείς να κινηθεί με ασφάλεια, γιατί ξέρετε ότι
στις περιόδους του θερισμού κινούνται τα αυτοκίνητα, τα τρακτέρ, οι πλατφόρμες, γενικά φορτωμένα με μεγάλα φορτία, θα πρέπει τουλάχιστον η υπόβαση να είναι τέτοια ώστε να μπορεί να κινείται με ασφάλεια για να μην δημιουργούνται προβλήματα επιπλέον. Έγινε λόγος και για την καθαριότητα όμως, κύριε Πολυχρονίδη. Για την καθαριότητα έγινε και είχε να κάνει με την αντικατάσταση των γκάδων. Το μέγεθος μάλλον, γιατί σαν Δήμος, επειδή διέρχεται ο αγωγός ΤΑΠ εντός των ορίων του Δήμου μας, έγινε μια δωρεά από την πλευρά του ΤΑΠ στα πλαίσια της κοινωνικής εταιρικής ευθύνης και δωρήθηκαν 1.000 κάδοι μεγάλοι, 1,1 λίτρα, οι οποίοι 1.000 κάδοι μοιράστηκαν σε όλες τις ενότητες, σε όλους τους οικισμούς του Δήμου Ρεοκάστρου. Στη Φιλαδέλφεια το παράπονο που έγινε από συγκεκριμένους κατοίκους, γιατί αυτοί είχαν ατομικούς κάδους, δηλαδή ανά οικία υπήρχε ένας μικρότερος κάδος, τον οποίο το φροντίζανε και φρόντιζαν ιδίως κατά τους καλοκαιρινούς μήνες να τον πλένουν, να τον φροντίζουν. Τώρα διατυπώθηκε ο φόβος ότι με τους μεγάλους κάδους θα έχουν πρόβλημα όσον αφορά την καθαριότητά τους κατά τους θερινούς μήνες, ότι με την αύξηση της θερμοκρασίας και επειδή οι κάδοι μεγάλοι. Συνήθως η τακτική είναι να μην μπλένονται σε τακτά χρονικά διαστήματα. Εύκολα δημιουργούνται αιστείες μόλυσης. Δεν είναι μια καλή παραδοχή να το λέμε, κύριε Πολυχρονίδη, ότι είναι συνήθως τακτική να μην πλένονται. Όχι, εγώ μιλάω από την πρακτική, το τι γίνεται στο Δήμο Ρεοκάστρου τουλάχιστον τα τελευταία 4-5 χρόνια. Υπάρχει γενικότερο πρόβλημα με την καθαριότητα στο Δήμο? Κοιτάξτε να δείτε, πρόβλημα υπήρχε και πολύ έντονο μάλιστα σε όλη την περίοδο τα τελευταία 4 χρόνια. Όσον αφορά την καθαριότητα, όσον αφορά το πλήσιμο των γκάδων κτλ. Λοιπόν, τώρα αυτό κατά πόσο θα βελτιωθεί ή βελτιώθηκε σε ένα βαθμό το τελευταίο μήνα κτλ. Γιατί ακριβώς πάμε σε προεκλογική περίοδο και ο καθένας βάζει τα δυνατά του. Ο Δήμος έχει την καθαριότητα στο Ρεοκάστρο. Ναι, καθαρά. Ο Δήμος έχει την καθαριότητα. Mm-hmm. Ο Δήμος έχει την καθαριότητα. Μάλιστα. Εσείς τα σκέφτεστε να κρατήσετε αυτό τον προσανατολισμό? Όχι. Η καθαριότητα θεωρώ εγώ ότι θα πρέπει να γίνουν παρεμβάσεις. Και θα πρέπει να γίνουν παρεμβάσεις σε σχέση με τη μείωση με την αύξηση της ανακύκλωσης και τη μείωση των υπολείπων που θα πηγαίνουν στο χιτά. Θα πρέπει να αναθεωρήσουμε τις απόψεις μας όσον αφορά το πόσο συχνά θα πρέπει να διέρχεται το παράδειγμα ο στόλος των απορριμματοφόρων από κάποιους δρόμους. Θα πρέπει να γίνουν μετρήσεις που δεν έχουν γίνει μέχρι σήμερα. Αλλάξει και το πρόγραμμα. Να αλλάξει η φιλοσοφία της αποκομιδής. Δεν μπορεί δηλαδή ένα απορριμματοφόρο το οποίο 10 χρόνια κάνει το ίδιο δρομολόγιο να μην κάποια στιγμή προβληματιστούμε να πούμε χρειάζεται να γίνεται το δρομολόγιο σε καθημερινή βάση. Μήπως πρέπει να πηγαίνει από κάποιους δρόμους πιο συχνά και κάποιους άλλους λιγότερο συχνά. Θα πρέπει δηλαδή να γίνει μια ανακατανομή, ένας επανασχεδιασμός όλου αυτού του συστήματος καθαριότητας για να μειώσουμε και τα άσκοπα δρομολόγια. Μειώνοντας τα άσκοπα δρομολόγια, μειώνουμε και το κόστος. Το κόστος που χρησιμοποιείται σε καύσιμα, σε εργατόρες προσωπικού. Mm-hmm. Όλα αυτά συντελούν στο να έχουμε πάντοτε αυξημένα δημοτικά τέλη. Θα στήσετε με λίγα λόγια την καθαριότητα από την αρχή. Αυτό σκοπεύετε να κάνετε. Ναι, με έμφαση στην ανακύκλωση και με έμφαση στη μείωση του ενεργειακού κόστους. Όπως όσον αφορά τον ενεργειακό κόστος, να κάνουμε και μια αναφορά και στο φωτισμό. Μετά το διάλειμμα, κύριε Πολυχρονίδη. Πολύ ευχαριστώ. Πάμε για διαφημιστικό διάλειμμα. Θα επιστρέψουμε αμέσως μετά για να πούμε και τα υπόλοιπα θέματα του Δήμου Ρεοκάστρου.